Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μόνο ως σύντομο ανέκδοτο φαντάζει σήμερα η επίκληση της αδέσμευτης και ανεξάρτητης αυτοδιοίκησης. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι κανείς ή ελάχιστοι παρακολουθούν τις διαδικασίες, μόνο και μόνο το γεγονός ότι υπάρχει μια γενικότερη αδιαφορία, μια απαξίωση, δείχνει ότι η λεγόμενη αυτοδιοίκηση και οι περισσότεροι αυτοδιοικητικοί απομακρύθηκαν από τις τοπικές κοινωνίες και τις ανάγκες τους. Δεν συνομιλούν με το λαό, αλλά με μηχανισμούς. Δεν πιστεύουν πλέον στη δύναμη του λαού. Αλωτριώθηκαν. Είναι υποκριτικό και ίσως και γραφικό σήμερα να μιλάμε για αυτοδιοίκηση. Μια διοίκηση τοπικών υποθέσεων είναι και αυτό όχι ακριβώς. Και αυτό κατά προσέγγιση. Επομένως, ο όρος αυτοδιοίκηση ταιριάζει μάλλον με μια μακροχρόνια συνήθεια να το λέμε, αλλά όχι με την πραγματικότητα. Στη σύγχρονη πραγματικότητα, ο Καποδίστριας κατάφερε το πρώτο χτύπημα στην αυτοδιοίκηση. Όχι ο κυβερνήτης βέβαια, αλλά κάτι ανόητοι στα Υπουργεία που έδωσαν έτσι, χωρίς εδώ, αυτό το όνομα στην υποτιθέμενη μεταρρύθμισή τους. Έτσι έκαναν και το δεύτερο χτύπημα. Το θύμα αυτή τη φορά, εκτός από την αυτοδιοίκηση, ήταν και ο Καλλικράτης. Οι Δήμοι και οι κοινότητες εξανεμίστηκαν. Ο αριθμός 6.128 των Δήμων και Κοινοτήτων, επαναλαμβάνω 6.128, μέσα σε ελάχιστα χρόνια, από το 1997 μέχρι το 2011, έγινε 325 Δήμοι. Ταυτόχρονα, βέβαια, ο Καλλικράτης επιχείρησε ρήγματα σε όλες τις κατευθύνσεις, πέρα από το χωραταξικό. Ανέλαβε να χρησιμοποιήσει τους Δήμους και τις νεοσύστατες περιφέρειες ως σημάντες μεταφοράς των αντιλαϊκών εκείνων πολιτικών που παράγονται στο εργαστήρι των πολιτικών του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κατηφόρα αυτή, μεγάλη συμβολή έχει και ο νόμος για τους Δήμους και τις περιφέρειες με το όνομα ενός σπουδαίου μεταρρυθμιστή της αρχαιότητας του Κλισθένη. Ακόμα και αυτή η κολοβή αλλαγή του εκλογικού συστήματος με μια νοθευμένη απλή αναλογική δύο γύρων που προέβαλε. Και ακόμα και αυτή καταργήθηκε στη συνέχεια από τη Νέα Δημοκρατία. Η κυβερνητική παρέμβαση στην ουσία αποσκοπούσε στην αλλαγή μέσω νόμου των εκλογικών αποτελεσμάτων και τη δημιουργία πλαστών διοικητικών πλειοψηφιών που ίσχυσαν και στις περιφέρειες και στους Δήμους. Επομένως, η κοινή πολιτική στην οποία ταυτίζονται δημιουργήθηκε από συνεχόμενες θεσμικές μεταρρυθμίσεις των κυβερνήσεων Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, οι οποίες στηρίχθηκαν και υλοποιήθηκαν από θέσεις διοίκησης από δημάρχους και περιφερειάρχες και σε επίπεδο και Δήμου και Περιφέρειας, αλλά και σε επίπεδο των κεντρικών οργάνων, δηλαδή της ΚΕΔΕ και της ΕΜΠΕ. Χαρακτηριστικά αποτελέσματα. Πρώτο, η πολιτική ότι η χρηματοδότηση των Δήμων θα γίνεται με ίδια έσοδα, δηλαδή με επιπλέον φορολεηλασία του Δημότη. Δύο, η κρατική χρηματοδότηση συνεχώς θα μειώνεται, θα συρρυκνώνεται και τα κενά θα καλύπτονται από την ένταση των ίδιων εσόδων, των ίδιων πόρων, δηλαδή τη βαριά φορολόγηση των δημοτών. Τρία, η ανταποδοτικότητα που ίσχυσε παντού στις παρεχόμενες υπηρεσίες αθλητισμού, πολιτισμού, κοινωνικής πρόνοιας και έπεται συνέχεια. Και αυτό βέβαια χειροτερεύει διαρκώς, καθώς συνδυάζονται οι αρμοδιότητες που δίνονται
καθώς δεν συνδυάζονται μάλλον οι αρμοδιότητες που δίνονται με τους αντίστοιχους πόρους και το αντίστοιχο προσωπικό. Άρα, ανοίγει ο δρόμος για την επιπλέον πληρωμή για οτιδήποτε παρέχεται από την πλευρά των Δήμων και των υπηρεσιών τους. 4. Η στήριξη των επιχειρηματικών σχεδίων όπως αυτά διαμορφώνονται σε κάθε περιοχή μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και μέσα από το μοίρασμα της πίτας. 5. Η ιδιωτικοποίηση λειτουργιών, υπηρεσιών, τομέων που είναι στην ευθύνη των Δήμων μέσα από τη συρρήκνωση του προσωπικού, μέσα από την άλωση των εργασιακών σχέσεων, μέσα από τις στρατιές εργαζομένων ορισμένου χρόνου, συμβασιούχων και πάει λέγοντας. Και τέλος, η προφανής που φαίνεται παντού έλλειψη μέτρων προστασίας στους εργαζόμενους που οδηγούν σε τραυματισμούς και θανάτους. Το προφανές είναι πως είναι ο αγώνας για την ανατροπή αυτών των κατευθύνσεων υπέρ των εργαζομένων και εδώ δεν υπάρχουν αυταπάτες ούτε μεσοβέζικες πολιτικές. Δεν παλεύουμε για τον εξοραϊσμό της βάρβαρης αυτής πολιτικής, αλλά για την πλήρη ανατροπή της. Το διακύβευμα, επομένως, των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών είναι κρίσιμο και εξαιρετικά επίκαιρο. Απέναντι στον μπλοκ των αστικών κομμάτων που διοικούν περιφέρειες και δήμους, να ενισχυθεί αποφασιστικά με κατάκτηση νέων θέσεων και δήμων η δύναμη της εργατικής λαϊκής αντίστασης και αντιπολίτευσης, οι συνδυασμοί της λαϊκής συσπήρωσης που είναι έκφραση των αγώνων των εργαζομένων, της νεολαίας, των επαγγελματιών και αγροτών, των αγώνων για την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία της ζωής από τις φυσικές καταστροφές που βιώνουμε και σήμερα. Το βλέπουμε. Στην κατεύθυνση αυτή η εκλογική ενίσχυση του ΚΚΕ είναι δείκτης ανόδου του κύρους που έχει κατακτήσει το κόμμα στην εργατική τάξη και σε όλο το λαό, πρωτοστατώντας σε εμβληματικούς αγώνες και κινητοποιήσεις. Μέσα σε έναν αρνητικό πολιτικό συσχετισμό που παραμένει, εκφράζεται πλέον μια δυναμική ανόδου της πολιτικής επιρροής του κόμματος, η οποία δεν περιορίζεται στην εκλογική του επιρροή. Στη σημαντική πολιτική μάχη των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών που είναι μπροστά μας, έχουμε τη δυνατότητα να εκφραστεί μια ενισχυμένη συσπήρωση εργατικών, νεανικών, λαϊκών δυνάμεων στα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης πανελλαδικά σε περιφέρειες και δήμους. Η προγραμματική σύγκληση των αστικών κομμάτων είναι προφανής και οι πράξεις επίσης είναι γνωστές. Ας αναρωτηθούμε ποιοι εφάρμοσαν όλες τις μνημονιακές και μεταμνημονιακές κατευθύνσεις, δηλαδή ΚΙΝΣΕΠ, ΜΚΙΟ, εργασία 5 ημερών και ούτω καθεξής. Ποιοι υποστήριξαν θερμά τον Καποδίστρια, τον Καλλικράτη, τον Κλισθένη. Ποιοι ανέχθηκαν και ανέχονται τη δραματική περικοπή πόρων. Ποιοι αποδέχτηκαν το παρατηρητήριο. Ποιοι άφησαν στο έλεος της διαθεσιμότητας και των απολύσεων εργαζόμενους χωρίς να θέσουν κόκκινες γραμμές. Ποιοι μετέτρεψαν τους Δήμους και τις περιφέρειες σε ημάντες μεταβίβασης των εθνικών και υπερεθνικών αντιλαϊκών πολιτικών, όπως για παράδειγμα η ελληνογερμανική συνεργασία και η αξιοποίηση, μέσα σε εισαγωγικά δηλαδή εκποίηση, της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας. Ποιοι συμφώνησαν στην ενίσχυση του επιχειρηματικού ρόλου της τοπικής διοίκησης. Ποιοι ανέχτηκαν τους πληστηριασμούς των λαϊκών κατοικιών και έμειναν απαθείς. Ποιοι κρύβονταν στα συνέδρια. Ποιοι τελικά αντιδρούσαν κλαψουρίζοντας συναγελαζόμενοι στα πολιτικά γραφεία. Αυτοί προχωρούν και σε επιλογές σκοπιμότητας, όπως να συνταχτούμε με έναν δήμαρχο ή περιφερειάρχη που φαίνεται ότι θα κερδίσει ώστε να συμμετέχουμε και εμείς στην ομή της δημοτικής ή περιφερειακής εξουσίας και να φανεί και λίγο και το δικό μας χρώμα. Γι' αυτό βλέπουμε να πυκνώνουν παραδείγματα που φτάνουν και στο σημείο καιροσκοπισμού.
που δείχνει και την ταύτιση αλλά και την ανησυχία για να μην χάσουν ένα τέτοιο εργαλείο από τα χέρια τους. Τέτοια παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Τα βιώνουμε καθημερινά. Η περίπτωση, ας πούμε, η επιλογή Παχατουρίδη στο Περιστέρι από το ΣΥΡΙΖΑ είναι μια τέτοια περίπτωση. Η περίπτωση της Πάτρας είναι μια άλλη. Η περίπτωση Κεσαριανής είναι μια άλλη και μπορούμε να πούμε και μια σειρά από άλλες περιπτώσεις. Απευθύνουμε λοιπόν κάλεσμα συμπόρευσης και κοινής δράσης απέναντι στην απογοήτευση, στη μυρολατρεία και το συμβιβασμό που καλλιεργούν τα συστημικά κόμματα, να συναντηθούμε στο δρόμο της σύγκρουσης με την πολιτική του συστήματος, της κατευθύνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, της δεσμεύσης των ΝΑΤΟ, για να μην μετράμε χαμένες τετραετίες. Η ενίσχυση της λαϊκής συσπήρωσης σηματοδοτεί την οργανωμένη απειθαρχία για να δυναμώσει ο ενωμένος άφοβος αγώνας των εργαζομένων στις λαϊκές γειτονιές και να απλωθεί πανελλαδικά σε ένα ενιαίο κίνημα κοινωνικών δυνάμεων και των φορέων τους που έχουν κοινά συμφέροντα και προσδοκίες. Να εκλεγούν περισσότεροι δήμαρχοι, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι. Αυτοί που ανησύχησαν με το ρεύμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ στις εθνικές εκλογές, τώρα στις περιφερειακές και δημοτικές πρέπει να τρομάξουν. Ο λαός να τολμήσει το άλμα και να δοκιμάσει τη δύναμη του οργανωμένου αγώνα, να βρεθεί στο προσκήνιο μαζί με το ΚΚΕ για την ανακούφισή του και για πόλεις ανθρώπινες όπως αξίζουμε στον 21ο αιώνα. Κάναμε το βήμα και τώρα άμεσα πάμε για τα επόμενα με ενισχυμένη συσπήρωση εργατικών λαϊκών δυνάμεων που συμπορεύονται με το ΚΚΕ στα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης και με το Γιάννη Πρωτούλη στην περιφέρεια Αττικής και τους άλλους αγωνιστές κομμουνιστές στους δήμους και περιφέρειες με την νίκη.